Φίλες και φίλοι του Λίμπερ 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, τελευταίο Σάββατο του χειμώνα. Και ο χειμώνας είναι βαρύς και ασήκωτος. Καλημέρα σου, Τύρι Δασκαλάκη. Τα δυο μας περαιούλα θα είμαστε σήμερα. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, άλλη μια φορά το σκοτσάνεις. Δεν μας έκανε τη χάρη. Γιατί μη δεν πειράζει όμως. Έτσι, θα πάμε εμείς μέχρι τις 11 με πάρα πολλά νέα από τον χώρο του αυτοκινήτου. Να πούμε λίγο όμως κάτι, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν αρχίζει και έρχεται αυτός ο καιρός, έτσι τώρα ήρθε ο χιονιάς. Ωκεανής, το είπαμε αυτό τώρα, ωκεανίδα, ωκεανής, εντάξει, ναι. Σαν να τρελαίνεστε λιγάκι εκεί στους δρόμους. Δεν ξέρω τι παθαίνετε. Λίγο θα πρέπει να το δούμε αυτό. 7 χιλιόμετρα απόσταση κάναμε να έρθουμε, 4 περιπτώσεις για ατύχημα είχαμε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δηλαδή τι παθαίνετε. Έτσι, κάτι σεληνιάζεστε μερικοί, νομίζετε ότι ό,τι και να γίνει, καιρικά φαινόμενα. Όχι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, όμορφα θα πηγαίνουμε, θα περάσει. Αυτό το διημεράκι είναι 3 μέρες. Θα περάσει. Πού θα πάει. Όλα καλά θα πάνε, λίγο παραπάνω προσοχή στους δρόμους και θα είμαστε εντάξει. Μετά θα αρχίσει σιγά σιγά, θα μυρίζει καλοκαίρι, θα είμαστε καλύτερα όλοι μας. Άλλη διάθεση, έτσι πιο καλά. Έχουμε πάρα πολλά νέα σήμερα, πραγματικά πάρα πολλά νέα. Τι να σας πρωτοπώ, θα τα δείτε στη συνέχεια, μέσα σε όλα βέβαια. Αρχήν έχουμε να πούμε για τα καλύτερα αυτοκίνητα του 2018, πώς πήγαν οι εταιρείες όλο το 2018, έτσι, παγκοσμίως, στις αγορές, γενικότερα. Θα πούμε σε ποιες περιοχές της Ελλάδας τα ασφάλιστρα είναι πιο ακριβά, έτσι, και γιατί. Τι γίνεται με μεταχειρισμένα που ήρθαν τον Ιανουάριο πάρα πολλά απ' έξω. Ξέρετε, αυτά της δεκαετίας που οι άλλες, οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν τα θέλουν. Αλλά εμείς και καλά τα έχουμε εδώ πέρα σαν ζεστό ψωμί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν τα σηκώσεις από κάτω και τα δεις, εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες. Και έχουμε και τα θέματα με τα χιλιόμετρα, τα γυρισμένα. Θα τα πούμε και αυτά. Επίσης θα κάνουμε λίγο μία σύνοψη. Αυτό το θεματάκι που σας λέγαμε και το προηγούμενο Σάββατο, ότι λίγο έχει μπερδευτεί το πράγμα στο πώς να πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Όχι τον τρόπο τον ξέρετε. Ειδικά εσείς που έχετε κανονίσει και έχετε κάνει το κουμάντο για να πάτε να πάρετε ένα αυτοκίνητο. Το θέμα είναι ποιες, έτσι, τι πρέπει να κοιτάξετε. Με ποιες βάσεις θα πρέπει να δείτε για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο. Γιατί πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Μπορεί να πάρετε ένα αυτοκίνητο τώρα και να ξαναπάρετε μετά από 10 χρόνια. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Εννοείται ότι σήμερα θα πάμε με δωράκι, γιατί το επιβάλλει και ο καιρός. Θα πάμε με ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό, στο Λουτράκι Αριδέας, εκεί στο Πόζα. Πρωινό, ένα γεύμα, όποτε εσείς θέλετε, και η διανυκτέρευσή σας, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί την ομάδα στο Παραδοσιακό. Ό,τι και να πούμε, μας στηρίζουν εδώ και 5 χρόνια συνεχόμενα. Μας δίνουν δωμάτια για τους φίλους ακροατές εκπομπής Safety Car και του Λίμπερο 107,4. Για να το κερδίσετε, παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Από εκεί και πέρα τρόποι επικοινωνίας, εδώ, στην ομάδα μας στο Facebook. Μόλις θα τελειώσουμε έτσι το live εδώ πέρα, ρίχνετε από κάτω τα μηνύματά σας, καλημέρα σας και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για το αυτοκίνητο, θα το απαντήσουμε. Και είπαμε και τον γνωστό μηνυματικό τρόπο. Πάμε λοιπόν, Safety Car μέχρι τις 11. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έτσι, για να δώσουμε λίγο τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στην παρέα. Λέει, γεια σου Γίγαντα Μάνο, ο φίλος ο Γιώργος ο Γρήγορος. Καλημέρα ζεστές, καλημέρα από τον Αποστόλη τον Αγγέλο. Τι έγινε, κρύος πρωί-πρωί εκεί πέρα, έτσι, εκεί στο Λαγκαδά. Και ο Βασίλης από τον Λαγκαδά, καλημέρα Μάνο. Και ο Νικόλας ο Μουρατίδης, καλημέρα. Και η Φευρονία από Αυστραλία γράφει, όχι, τι όχι, ρε Φευρονία, για πες, τι γίνεται. Και μια χαρά είστε τώρα, ζεστούλα έχετε ακόμα.
Λοιπόν, κάτσε να δώσουμε και μερικές ακόμα καλημέρες πριν ξεκινήσουμε με τα θεματάκια της εκπομπής. Είχαμε και την παρουσία της νέας Toyota Corolla. Ένα μοντέλο που είναι από μόνο του. Έχει γίνει πλέον θρύλος τόσα χρόνια. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε για την Corolla μάλλον. Τώρα μια που ήταν και το θέμα της ημέρας. Παρουσιάστηκε λοιπόν στην Μαγιόρκα, νέα Toyota Corolla. Νομίζω ότι η κίνηση με το Auris που είχε γίνει δεν βγήκε και είμαστε καλύτερα εδώ με την, με την Corolla. Αυτό ξέρει ο κόσμος στα χρόνια. Hatchback, Sedan και Touring Sports έκδοση. Με την Sedan έκδοση με τον ατμοσφαιρικό 1600 κινητήρα των 132 ύπων να ξεκινά από τις 17.100 ευρώ. Hatchback 1200 turbo κινητήρας 116 ύπων από 17.430 ευρώ. Υβριδικός 1,8 με 122 ύπους, αυτό που φοράει και το CHR, 20.800 ευρώ. Ενώ με τον ολοκένουργιο υβριδικό δίλητρο των 180 ύπων, μάλλον εισακούστηκαν εκεί οι προσευχές μας ότι ήταν έτσι λίγο αργός ο 1,8 των 122, εδώ δίλητρος 180 ύπους στις 25.490 ευρώ. Ενώ η Touring Sports η έκδοση με τον 1800 θα ξεκινάει από 22.500. Από εξοπλισμό να πούμε ότι θα υπάρχουν σχεδόν τα πάντα. Οι πρώτες φωτογραφίες που έχουμε δει είναι ο γνωστός σχεδιασμός έτσι, της μάσκας με αυτό το χ, το X, όπως προτιμάτε μερικοί, που το συναντήσαμε και στο Aygo και στο Yaris. Νομίζω ότι η τιμή της Sedan έκδοση με το 16R με τις 132 ύπους στις 17.100 είναι μια πολύ δελεαστική τιμή. Απλά επειδή έχουμε πάει προς το hatchback όλοι, η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να δούμε και αυτόν τον κινητήρα σε hatchback. Προς το παρόν όμως 1200 turbo με τους 116. Να δούμε, μπορεί έτσι εν καιρό να αλλάξει λίγο αυτό εδώ και να δούμε και κάποια αλλαγή στην τοποθέτηση κινητήρα, να πάμε και στον 16R με τους 132, γιατί καλώς ο 1200, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι Corolla έτσι, μια που είμαι ρομαντικός, την έχω συνδυάσει πάντα με ένα 1600 κινητήρα. Άντε να δούμε. Και έχουμε πει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την ασφάλεια των επιβατών. Μετά από το ABS και το ESP που θυμάστε όλοι που είχαν βγει τότε και έκαναν ακόμα πιο ασφαλή την μετακίνησή μας με το αυτοκίνητο, το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να καταστήσει υποχρεωτικό και το σύστημα έκτακτης ανάγκης και έτσι από τις αρχές του 2020 όλα τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφριά επαγγελματικά που πουλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο βασικό εξοπλισμό τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Μάλιστα, στο σχέδιο που κατατέθηκε συμφώνησαν συνολικά 50 χώρες μαζί και πέρα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, ώστε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και τα δυστυχήματα μέσα στα αστικά κέντρα, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο το 2016 καταγράφηκαν σε πόλεις της Ευρώπης 9.500 θάνατοι, εκ των οποίων το 40% αφορούσε πεζούς. Το σύστημα είναι εξαιρετικά απλό στη λειτουργία του και αποτελεσματικό. Μέσω αισθητήρων και καμερών αναγνωρίζει τους πεζούς και ποδηλάτες. Όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει κοντά τους, ειδοποιεί τον οδηγό μέσω ηχητικών και οπτικών σημάτων. Αν αυτός δεν ανταποκριθεί, θα ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα και ακινητοποιεί το όχημα. Πάμε και σε ένα άλλο θεματάκι που γίνεται με τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας παγών τις κατασχέσεις. Και τι εννοούμε? Ασύμφορα για κατάσχεση χαρακτηρίζουν οι τράπεζες κάποια πολυτελή ή σπόρα αυτοκίνητα με κινητήρες μεγάλου κυβισμού που χρωστούν τέλη κυκλοφορίας.
Παγωμένες παραμένουν χιλιάδες κατασχέσεις πολυτελών αυτοκινήτων, κυρίως με κινητήρες μεγάλου κυβισμού, καθώς τόσο οι τράπεζες όσο και οι έμποροι αυτοκινήτων δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να πάρουν πίσω τα αυτοκίνητα καταβάλλοντας χιλιάδες ευρώ. Χιλιάδες έτσι πολυτελεί SUV, λιμουζίνες, σπόρα αυτοκίνητα με κινητήρες από 2 λίτρα και άνω, οι τράπεζες δεν ενεργοποιούν τις κατασχέσεις τις οποίες έχουν αποφασίσει τα ελληνικά δικαστήρια. Καθώς για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση των οχημάτων θα πρέπει να εξοφληθούν τα ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι, ένα πολυτελές SUV που έχει τέλη κυκλοφορίας 1.100 ευρώ και ο ιδιοκτήτης δεν το έχει εξοφλήσει τελευταία πενταετία, επειδή πρέπει να πληρώσει το διπλάσιο, πάμε στα 2.200 ευρώ, έτσι, για να το κατασχέσει, η τράπεζα θα πρέπει να καταβάλει στην εφορία 11.000 ευρώ για τα ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσει να το μεταβιβάσει την κυριότητά της. Οπότε, και κανείς δεν το θέλει. Τόσο απλά. Και έχουν τύχει αυτοκίνητα τα οποία είναι με 1.380 ευρώ και για να το κατασχέσει η τράπεζα θα δώσει 16.560 ευρώ. Φαντάζεστε μετά δεν θα μπορέσει να το δώσει και πόσο θα το δώσει και τι θα το βγάλει όταν το βγάλει σε σφύρι, έτσι, δημοπρασία. Με τίποτα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο πονάει πραγματικά και δεν είναι άλλο από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδρόμων και Μεταφορών για υποδομών και μεταφορών για το νέο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης οχημάτων. Ξέρετε τι γίνεται, ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 70.000 υποψήφιοι οδηγοί έχουν μπει σε λίστα αναμονής για να δώσουν εξετάσεις και οι περισσότεροι τρέχουν να προλάβουν ώστε να δώσουν το παλιό σύστημα, καθώς το μέρος του καινούργιου συστήματος στην καλύτερη περίπτωση θα ενεργοποιηθεί το επόμενο δίμηνο. Ακόμα ένα μέρος του δεν θα ενεργοποιηθεί μετά από 4 μήνες, ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο. Οπότε θα μπει σύμφωνα με τους ηθήνοντες της κυβέρνησης και τον κύριο Σπίριτζη ένα τέλος στο πλυντήριο αδειών οδήγησης. Έτσι είναι, είναι πλυντήριο. Λοιπόν, πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφορές υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση διπλώματος οδήγησης και άλλες διατάξεις». Έτσι λέγεται. Στο νομοσχέδιο εγκρίθηκαν και δύο ακόμα τροπολογίες που προβλέπουν ρυθμίσεις για την κυκλοφορία φορτηγών και ρημουλκόμενων οχημάτων και προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΟΑΣΤ και ΟΣΕ. Ενώ σε άλλη τροπολογία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, έτσι, τη νέα σήμανση που θα τα φορά σταθμούς φόρτισης και θα υπάρχει και ειδικό σήμα με το οποίο θα επιτρέπεται είσοδος μόνο σε ηλεκτρικά οχήματα. Πράγματα τα οποία έτσι προμηνύουν κάποιες εξελίξεις γύρω από την ηλεκτροκίνηση και θα πούμε 2-3 πράγματα για την ηλεκτροκίνηση γενικότερα, γιατί έχει έτσι λίγο γυρίσει το πράγμα. Πάμε με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς προς την ηλεκτροκίνηση. Μια ηλεκτροκίνηση την οποία κάποτε δεν την ήθελαν, ξαφνικά γύρισαν όλα και θα σας βάλω στο κλίμα, έτσι στο επόμενο μισάωρο θα σας βάλω στο κλίμα για το τι εννοώ. Γιατί πραγματικά υπάρχει λίγο το θέατρο του παραλόγου και ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Είπαμε ότι ναι μεν, ωραία, μαζί είμαστε, ηλεκτροκίνηση, υποδομές, μας είπαν ότι οι υποδομές αν μπει στο πρόγραμμα μέσα σε ένα εξάμηνο θα γίνουν οι υποδομές, τόσο σύντομος είναι ο χρόνος που χρειάζονται, δεν νομίζω είναι και τόσο πια δύσκολο, ούτε βέβαια και εύκολο, νομίζω ένα εξάμηνο είναι ένας καλός χρόνος. Από εκεί και πέρα όμως, να κάνουμε υποδομές. Αυτοκίνητα, δεν πρέπει να δοθούν και κάποιες παροχές για αυτούς που θα προσπαθήσουν να πάρουν αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Το καλό είναι βέβαια ότι έρχονται πολλά ηλεκτρικά μοντέλα και το καλό είναι ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα, λόγω του ότι πολλές εταιρείες βγάζουν συνεχώς και έχουν στα σκαριά να βγάλουν αρκετά, θα πέσουν οι τιμές. Δεν γίνεται δηλαδή κάποια στιγμή. Έτσι νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο
Με 22-23 χιλιάρικα να μπορούμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας οικογένειας. Έτσι, δεν συζητάμε τώρα για ένα ηλεκτρικό smart, ας πούμε, που είναι στα 22-23 χιλιάρικα και είναι αυστηρά για δύο άτομα. Έτσι, μιλάμε κάτι σαν το Nissan το Leaf, που είναι στα 32 χιλιάρικα, έτσι, να μπορέσουμε να κατεβάσουμε στη μέση στο κάτω-κάτω, όπως κάνουν οι περισσότερες χώρες που σου δίνουν 5.000-6.000 ευρώ για να κάνεις, για να πάρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες, μετά να πούμε και μια φορά ακόμα τον διαγωνισμό και να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής σιγά σιγά. Έτσι, καλημέρα στον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Δαμιανίδη, καλημέρα στον Κώστα τον Νικολακόπουλο, News 94 και 3, Exxon Wheels, εκπομπάρα από την Αθήνα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντρέα. Αντρέα, έρχεται η σειρά σου. Στην φίλη και συνάδελφο την Βίκη, στην Κάθη από Αδελαΐδα, Αυστραλία, στον Αθανάσιο, στον Δημήτρη από Τούμπα, στον Κωνσταντίνο που υπηρετεί αυτή τη στιγμή, στον Τάσο από Λαγκαδά, στον Μπάνι, στο Σάκη, στη Στέλλα, στα τρελά αγόρια εκεί στους Βαρύτιμους, στον Άκη, στον Δημήτρη, στον Βασίλη, στον Τζόρτζ, στον Θοδωρή, στον Τζον, στον Παναγιώτη, στον Τζόρτζ από Καστοριά και στον Κώστα τον Χατζή. Λοιπόν, σήμερα κληρώνουμε ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο Πόζαρ, Λουτράκια Ριδέας, ξενοδοχείο παραδοσιακό. Και όταν λέμε ημιδιατροφή, έτσι, ημιδιατροφή, πηγαίνετε, ό,τι ώρα θέλετε κάνετε το γεύμα σας, πρωί θα είναι, μεσημέρι θα είναι, βράδυ θα είναι, την άλλη μέρα πρωινό και είστε μια χαρά. Όλα κομπλέ από την εκπομπή Safety Car, εσείς θα βάλετε μόνο τα καύσιμα και όταν θα ανέβετε πάνω να κάνετε τα λουτρά σας, έτσι, δώστε και 2 ευρώ στην πισίνα εκεί πέρα να κάνετε τα λουτρά σας, να γίνετε, να αναζωογονηθείτε. Για να το κερδίσετε. 11 παρα 5 κάνω την κλήρωση. Γράφετε FM. Αφήνετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Συνοδευόμενο, έτσι, και από ερωτήσεις. Αν έχετε με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας αφού θα στείλετε το μήνυμά σας για το αυτοκίνητο. Φυσικά στο Facebook Safety Car, στην ομάδα μας. Μπαίνετε και γίνεστε μέλη στην ομάδα Safety Car στο Facebook και μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για το αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και επειδή η εκπομπή βγαίνει στον αέρα λόγω κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μας υποστηρίζουν, να πούμε τους χορηγούς εκπομπής, και αφού έτσι είστε όλοι σε καλύτερο mood τώρα και έχετε ξυπνήσει λίγο καλύτερα. Tetrabyte, Παπάφε 91, τηλέφωνο 23 15 50 60 56. Μπορείτε να μπαίνετε και στο tetrabyte.gr να κάνετε τις αγορές σας, αλλά έτσι, Παπάφε 91, πηγαίνετε εκεί και βλέπετε τις φοβερές τιμές που έχει εκεί ο φίλος μας ο Τάσος Δημητριάδης σε λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, οθόνες, τα πάντα, έτσι, που αφορούν την τεχνολογία, και καινούριους και πλήρης ανακατασκευής, πραγματικά στις χαμηλότερες τιμές. Και φυσικά, επειδή αυτή η εκπομπή θέλει ενέργεια, και ενέργεια θα βρούμε μόνο στο West Saloon, Βασιλέως Γεωργίου 39, στο Φάληρο, εκεί που υπάρχει η καλύτερη πίτσα της πόλης, έτσι, και πιστέψτε μου, σας το λέει ένας ειδικός πάνω στα θέματα πίτσας. 2-31-0-88-68-88. Παίρνετε τηλέφωνο, λέτε εδώ λίμπερο, θέλω αυτό και αυτό, τελειώσαμε. Η καλύτερη πίτσα της πόλης, καλτσόνε, τα πάντα, μπέργκερ, σαλάτες, σπαγκέτι, τα πάντα όλα. Αν κατεβάσετε το app, West Saloon στο κινητό σας, μείον 40% στην πρώτη παραγγελία, ενώ για πάντα ισχύει η έκπτωση μείον 15% σε φοιτητές, ανέργους και πολυτεκνούς. Λοιπόν, αυτά, να πάρω κι εγώ μια ανάσα, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car. Μάνος Αλμοσόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Σωτήρης Δασκαλάκης πίσω από την κονσόλα. Μετά στο Κοτσάνη να μας ακούει νοερά, θα έρθει το άλλο Σάββατο και θα μας πει γιατί όμως. Έτσι, γιατί κάποιος λόγος υπάρχει.
Η αλήθεια είναι ότι οδηγήσαμε και αρκετά αυτοκίνητα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε να κάνουμε έτσι αρκετές παρουσιάσεις. Δεν θα πάμε εκεί όμως σήμερα. Θα πάμε λίγο για το ηλεκτρικό και θα σου πω και μια ιστοριούλα που κάποιοι ίσως την έχουν ξανακούσει από εμάς, αλλά καλό είναι να την ακούτε, έτσι, για να δείτε το τι γίνεται. Και αμέσως μετά έτσι θα πούμε και για το τι έγινε το 2018, για να δείτε τι γίνεται στον κόσμο σε σχέση με πωλήσεις, με αγορές και πώς σκέφτονται οι εταιρείες και φτιάχνουν αυτοκίνητα για να σας φύγει η περίεργα για μια φορά. Πώς είδαμε, ας πούμε, την Corolla και λέμε ότι θα θέλαμε το hatchback 1600 και σου λέει όχι, 1200-1800. Έτσι δεν θα σκεφτεί εμάς. Τέλος πάντων, να πούμε λίγο μια φορά τον διαγωνισμό. Ένα διήμερο στο ξενοδοχείο παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας με ημιδιατροφή, πρωινό, ένα γεύμα και την διανυκτέρευσή σας, έτσι προσφορά από εδώ, από την εκπομπή Safety Car. Για να το κερδίσετε, παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Έτσι, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουν έρθει πάρα πολλές καλημέρες. Λοιπόν, και πάμε λίγο να μιλήσουμε για το πώς σκέφτονται έτσι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, προσπαθούν να αλλάξουν και να αντικρούσουν την αρνητική εικόνα τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και να μειώσουν το μέσο όρο εκπομπών ρήπων των μοντέλων τους, υπερθέρμανση του πλανήτη. Έτσι είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι αυτοκινητοβιομηχανίες αποτελούν μέρος του προβλήματος. Επίσης, αυστηρά είναι τα πρότυπα μείωση των εκπομπών ρήπων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγούν όλες τις εταιρείες στην ηλεκτροκίνηση ώστε να μειώσουν το μέσο όρο εκπομπών ρήπων των μοντέλων τους. Λοιπόν, βέβαια, καλά είναι όλα αυτά. Το Dieselgate, παράδειγμα, το οποίο γνωστοποιήθηκε πριν από 4 χρόνια περίπου, αλλά και οι έρευνες σε πάρα πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν πλήξει κέρια την αγορά αλλά και τους κατασκευαστές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα και αγωγές πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο νέος επικεφαλής γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Herbert Diess, ζητεί μια συνολική αλλαγή κουλτούρας στην Volkswagen, η οποία απασχολεί συνολικά 650.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Και λέει ότι πρέπει να δώσουμε έτσι κινητικότητα φιλική προς το περιβάλλον. Όλες οι εταιρείες θα επενδύσουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Μία από αυτές, η Volkswagen, σκοπεύει να λανσάρει περισσότερα από 25 ηλεκτροκίνητα μοντέλα και πάνω από 20 επαναφορτιζόμενα υβριδικά μέχρι το 2020. Η BMW εκτιμά ότι διαθέσει περίπου 500.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, δηλαδή μια αύξηση 50%, και μέχρι το 2025 η BMW θα λανσάρει 25 διαφορετικά ηλεκτροκίνητα μοντέλα, τα οποία τα 12 θα είναι ηλεκτρικά. Το ίδιο και με την Mini. Η Mercedes εκτιμά ότι μέχρι το 2020 θα έχει και αυτή αρκετά μοντέλα. Το group FCA, έτσι, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, εκεί προβλέπουν μέχρι το 2022 30 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Το ίδιο και η Ford, αν και διαθέτει ηλεκτρικό μοντέλο, είναι το Focus Electric, φαίνεται πως θα προσπαθήσουν και αυτοί να κάνουν το ίδιο. Η Honda ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2025 το 66% του συνόλου των οχημάτων που θα πουλάει στην Ευρώπη θα είναι ηλεκτρικά. Η Jaguar ήδη έχει φτιάξει πάρα πολλά ηλεκτρικά μοντέλα και θα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς. Είδαμε και το E-Pace τελευταία, το οποίο παίζει και για αυτοκίνητο της χρονιάς. Η Nissan με το Leaf έχει σαρώσει τις αγορές και έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να πουλάει 1 εκατομμύριο τουλάχιστον ηλεκτροκίνητα οχήματα μέχρι το 2022. Το ίδιο θα κάνουν και οι Γάλλοι, έτσι, της PSA, αλλά και η Renault.
Η Toyota έχει ανακοινώσει ότι διαθέτει 10 ηλεκτρικά, θα διαθέτει 10 ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2020, ενώ και η Volvo μέχρι το 2025 και αυτή θα έχει πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είπαμε, εκεί είναι το μέλλον, αλλά θέλουμε παροχές για να μπορέσουμε να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ, αυτά έτσι γίνονται εν έτη 2019. Επειδή όμως είναι ωραίο να θυμόμαστε έτσι και μερικές ωραίες ιστορίες, να σας πω και μια ιστορία που έχει γίνει έτσι σχεδόν 20 χρόνια πριν και κάτι παραπάνω, 23 χρόνια, για ένα πολύ ωραίο ηλεκτρικό μοντέλο της General Motors, το Y-V1. Το General Motors Y-V1, λοιπόν, Electronic Vehicle 1, ήταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από τον Αμερικάνικο Όμιλο Αυτοκινήτων της General Motors μεταξύ του 1996 και του 1999. Υπήρξε το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα μαζικής παραγωγής της σύγχρονης ιστορίας που παρήχθη από κατασκευαστή αυτοκινήτων μεγάλου όγκου παραγωγής και αντί για μια μικρή εταιρεία, ας πούμε, που έβγαλε ένα-δύο αυτοκίνητα. Ήταν το πρώτο μοντέλο που είχε σχεδιαστεί από την General Motors εξ αρχής ως αποκλειστικά ηλεκτροκίνητο. Γι' αυτό άλλωστε και είχε το Y-V1 σαν όνομα. Από εκεί και πέρα, το μοντέλο αυτό έχει συνδεθεί έτσι με ένα σκάνδαλο, καθώς η παραγωγή του διακόπηκε σύντομα μόλις το 1999 και όλα τα οχήματα σε χρήση ανακλήθηκαν από την General Motors τον Νοέμβριο του 2003, πιθανότητα λόγω πιέσεων που είχε δεχτεί ο όμιλος από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με σοβαρότατες ενδείξεις. Και το θέμα δεν είναι αυτό ότι ανακλήθηκαν. Τα περισσότερα Y-V1 μετά την ανάκληση διαλύθηκαν στην πρέσα, αν και 40 αντίτυπα τα δόρισε η General Motors σε κάποια μουσεία, πανεπιστήμια και μηχανικές σχολές. Ως αποτέλεσμα, το Y-V1 είναι και σήμερα ακόμα ένα από τα πιο σπάνια συλλεκτικά μοντέλα. Πάμε να πούμε έτσι δύο πράγματα όμως για να καταλάβετε το τι γίνεται, γιατί έχετε δει στα καινούρια ηλεκτρικά μοντέλα που βγαίνουν εν έτη 2018-2019 και μας λένε, ας πούμε, ότι έχει αυτονομία, έχουν αυτονομία 200, 250, 280, 300 χιλιόμετρα και σε θέματα επιδόσεων και όλα αυτά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Τι γινόταν μάλλον τότε, έτσι, πριν 23 χρόνια, έτσι το τονίζω. Εντάξει, όλα ξεκίνησαν βέβαια το 1990 στο σαλόνι του Los Angeles, εκεί που ανακοίνωσε θα εξελιχθεί ένα όχημα παραγωγής ηλεκτρικό. Οι πρώτες παραδόσεις του Y-V1 ξεκίνησαν 5 Δεκεμβρίου 1996 με εμπορική τιμή $34,000, κάντε την ισοτιμία εσείς. Ωστόσο, η πρώτη γενιά του μοντέλου ήταν διαθέσιμη μόνο σε δύο πολιτείες, στην Καλιφόρνια και στην Αριζόνα, μέσω leasing, με μέγιστη περίοδο 3 ετών ή ανώτατο όριο χρήσης στα 30.000 μίλια, 48.000 χιλιόμετρα δηλαδή. Το Y-V1 εισήχθη αρχικά στο Los Angeles, Καλιφόρνια, Phoenix, Αριζόνα και στο Tucson, Αριζόνα. Ένα χρόνο μετά και στο Σαν Φραντζίσκο, γιατί είχε έτσι μηδενικές εκπομπές ρήπων και εκεί πέρα υπήρχαν πάρα πολύ αυστηρά, ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα όρια. Συνολικά κατασκευάστηκαν 660 αντίτυπα της πρώτης γενιάς. Να πούμε ότι τότε, πριν 23 χρόνια λοιπόν, η ισχύς ήταν 137 ύπη στις 7.000 στροφές. 0-100, 8 δευτερόλεπτα. Τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Συντελεστής αεροδυναμικός 0
0,19. Όταν ένα πάρα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο σήμερα είναι στο 0,25-0,24, τότε είχε 0,19. Λοιπόν, να μην προχωρήσουμε στα πόσα εξτρά είχε για τότε, πέρα από τους αερόσακους οδηγούς συνοδηγού και ABS και traction control και σύστημα ελέγχου πίεσης και σύστημα εισόδου και σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, παρμπρίζα από ειδικό θερμικό γυαλί για καλύτερη αποβολή θερμότητας στις ζεστές μέρες και ένα προηγμένο σύστημα κλιματισμού ηλεκτρονικά ελεγχόμενο και μάλιστα με λειτουργία χρονοπρογραμματισμού. Έτσι, αυτά τα σας τα λέω γιατί ήταν πριν 23 χρόνια όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, το 1998 βγήκε η δεύτερη γενιά, η οποία μάλιστα έφτανε με μια πλήρη φόρτιση ακόμα και τα 225 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα, αφού λοιπόν, και να πούμε ότι έβγαλε και υβριδικό κινητήρα turbo diesel, ο οποίος συνδυαστικά έβγαζε 219 ύπους, και από εκεί και πέρα, στα τέλη του 2003, η General Motors ακύρωσε επίσημα το πρόγραμμα του YV1 με τον ισχυρισμό ότι δεν μπορούσε να πουλήσει αρκετά αντίτυπα ώστε το YV1 να γίνει κερδοφόρο. Τον Νοέμβριο του 2003 άρχισε τη μαζική ανάκληση των αυτοκινήτων παρά τις οξύτες αντιδράσεις από το κοινό και πολλές οικολογικές οργανώσεις. Έτσι, αυτό που βλέπετε τώρα, ας πούμε, ότι σκεφτόμαστε οικολογικά και πρέπει να βγάλουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τότε λοιπόν οι οικολογικές οργανώσεις έτσι αντιδρούσανε. Γιατί σου λέει βρήκαμε τη λύση επιτέλους, τουλάχιστον για μέσα στις πόλεις, να βγει ένα αυτοκίνητο με την τότε την τιμή, έτσι, που βγάζει όλα αυτά και έχει όλα αυτά τα προσόντα, γιατί όχι. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι όπως τα πήρε, αυτό που σας είπα και στην αρχή, κατέληξαν μαζικά στην πρέσα. Το 2006 προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ αμερικάνικης παραγωγής με τίτλο «Ποιο σκότωσε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο», το οποίο παρουσιάζει μια σειρά από αιτίες που οδήγησαν τη διακοπή του προγράμματος και τους πιθανούς υπαίτιους. Παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία ότι επέμεναν στη διάλυση αυτοκινήτων, ενώ στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον του κοινού ήταν εξαιρετικά μεγάλο, καθώς δείχνει πλάνα υπαλλήλων να αναφέρονται σε λίστα αναμονής πελατών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έστω με leasing ή να αγοράσουν κανονικά ένα YV1. Τότε είχε κατηγορηθεί ότι έτσι, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες σαμποτάραν την προσπάθεια παραγωγής των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων με τον φόβο την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και θα έφυγε φυσικά τα συμφέροντά τους. Και ερχόμαστε λοιπόν μετά από 23 χρόνια από τότε, από ένα αυτοκίνητο η εξέλιξη του οποίου μπορούσε να οδηγήσει πάρα πολλά εκατομμύρια πελατών και όχι μόνο φυσικά στην αμερικάνικη αγορά αλλά παντού. Έτσι, μετά την καταστροφή, δηλαδή αυτό το μοντέλο 23 χρόνια μετά, έχουμε φτάσει στο σημείο όλοι να στρεφόμαστε και να μιλάμε για την ηλεκτροκίνηση ότι είναι το μέλλον. Ήτανε και τότε το μέλλον, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν θέλανε να το δούνε. Εντάξει, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Αυτή είναι η ηλεκτροκίνηση. Θα μου πείτε τότε πώς έγινε και τώρα δεν γίνεται. Φυσικά τώρα δεν γίνεται, γιατί τότε ήταν μια εταιρεία, τώρα είναι όλες οι εταιρείες. Έτσι, όσο και να προσπαθούν, όσο και να θέλουν, δεν μπορούν. Εννοείται. Καλό είναι. Έτσι, μαθαίνουμε μερικά έτσι, πράγματα που δεν είναι και τόσο παλιά. Έτσι, μια ιστορία που έχει να κάνει από το 96. Πλά να δείτε με τα χρόνια την εξέλιξη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Εκεί που δεν το θέλαμε, ξαφνικά έγινε η νούμερο ένα λύση. Και επειδή ήδη κάποιοι έχετε στείλει μηνύματα για τη λύση του υδρογόνου, το υδρογόνο όταν θα καθιερωθεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, σε 10 χρόνια από τώρα, όντως θα έχουμε
ένα πολύ καλό ποσοστό, ακόμα και στην Ελλάδα, πωλήσεων ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν, τότε θα μπορούμε να μιλάμε και για το υδρογόνο. Είναι ακόμα δύσκολο το πράγμα. Αυτά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε για το διήμερο, να σας πω ότι δεν είναι αποκλειστικά το κερδίζετε σήμερα και πρέπει να πάτε το άλλο Σαββατοκυριακό, έτσι. Το όνομά σας θα υπάρχει εκεί στο παραδοσιακό. Μπορείτε να πάτε όλη τη διάρκεια του Μαρτίου ή τον Απρίλιο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κερδίσετε τώρα και να πάτε το άλλο Σάββατο. Μην ανησυχείτε. Αρκεί να δώσουμε το όνομά σας, το όνομα του νικητή εκεί. Και έτσι τέτοια συμφωνία έχουμε εκεί με τους ανθρώπους από το παραδοσιακό. Έτσι υπάρχει ελαστικότητα και για 2 μήνες και για 3 μήνες. Οπότε παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, διήμερο με ημιδιατροφή στο Λουτράκι Αριδέας, εκεί στο παραδοσιακό. Κοινώς όλα πληρωμένα. Μόνο το καύσιμο θα βάλετε τώρα, ανάλογα και το τι καύσιμο έτσι έχετε. Έχετε αυτοκίνητο με πετρέλαιο, με βενζίνη, με αέριο, με ό,τι έχετε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στους καιρούς του turbo και στους καιρούς των τρικύλινδρο turbo και στα μοτεράκια τα χιλιάρια με τα 120 ή τα 1300 με τα 140 ή κάποια στιγμή έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε στα χέρια μας ένα Kia Picanto 1200 με 84 ύπους. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να οδηγήσουμε κάτι το οποίο δεν ήταν, δεν είχε τούρμπο. Και έτσι ένα κινητηράκι μικρό αλλά αρκετά σπιρτόζικο, το οποίο πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο μικρό αυτοκίνητο. Και ας πούμε και την αλήθεια, έχουμε καιρό να μπούμε σε μικρό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω γιατί έτσι τώρα. Εντάξει, είναι θέμα βέβαια προγράμματος ότι θα βγει καινούριο και ήταν πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη. Και ευχάριστη έκπληξη γιατί πηγαίνεις με ένα μοτεράκι 1200 κυβικών με 84 άλογα, ταξιδάκι με 5,4 λίτρα, πηγαίνοντας με ταχύτητες 110-120 εκεί. 5,4 λίτρα, μια χαρά. Παίρνεις μέσα στην πόλη, άλλα 6,5. Πάλι μια χαρά. Το γυρίζεις πίσω, έχει μια μέση κατανάλωση στα 6 λίτρα, 5,8. Εντάξει, και έχει και λίγο και τις πιέσεις του, για να δούμε τι γίνεται έτσι σε κάποια προσπέραση, γιατί αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Καμιά φορά αυτό που λέμε ότι ας έχει λίγο γκαζάκι παραπάνω, όχι για να τρέξεις, για να μπορείς να κάνεις την προσπέραση. Θα τα πούμε έτσι και μετά βέβαια αυτά, έτσι για τις, γιατί κοιτάζουμε για τις επιλογές αυτοκινήτου. Αρκετά μεγάλους χώρους, δεν φαίνεται εξωτερικά ότι έχει μεγάλους χώρους μέσα, αλλά πραγματικά έχει μεγάλους χώρους. Και ήταν και η έκδοση GT Line, η οποία ήταν κουκλάκι, πραγματικά. Δηλαδή θυμήθηκα τα νιάτα μου που έτρεχα 20 χρονών να φτιάξω το αυτοκίνητο και εγώ, όπως ήταν τότε το tuning, τι να κάνουμε, ήταν η μόδα το tuning και προσπαθούσες να βάλεις έτσι πινελιές στο αυτοκίνητο. Αυτό τα είχε όλα, τα πάντα. Είχε τους προφυλακτήρες, τους μαρσιπιέδες, έτσι τα πλαϊνά, τις εξατμίσεις, τις μάσκες, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Και μέσα τα δερμάτινα, τα καθίσματα, το τιμονάκι, το σπορ, ήταν φοβερό. 1200 με 84 άλογα. Πραγματικά έτσι το χαρήκαμε. Η αλήθεια είναι και χαρήκαμε πάρα πολύ αυτό την κατανάλωσή του. Θυμηθήκαμε λίγο ότι είναι η ατμόσφαιρα. Έτσι, σκέτο, εκεί. Χωρίς τουρμπάκι. Έτσι, δεν, καμιά φορά ωραία ροπή, αλλά σμπρώχνει λίγο παραπάνω. Τα ξέρετε. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ και αρκετά έτσι, μηνυματάκια. Καλημέρα, λέει παραδοσιακό Λουτράκι. Καλημέρα, παραδοσιακή άρχοντα. Παραδοσιακή άρχοντα, το άκουσα και αυτό. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα και την πλήρη ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, παραδοσιακό. Τέλεια εκπομπή. Φοβερό δώρο. Θέλω πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια στην καλή εκπομπή σας. Εδώ έχουμε και μηνύματα. Καλημέρα από την
Στέλλα. Καλημέρα, καλημέρα εδώ από την κι άλλη Στέλλα, από την Ιωάννα την Μπούκα, κάτω από την Αθήνα, από τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τον Σάκη, την Χρυσάνθη, τον Στέφανο, τον Άκη, την Ξένια. Γίνεται λίγο ένας χαμός εδώ πέρα. Ωραία. Μια χαρά είμαστε. Είπαμε και αυτά. Μπαίνοντας λοιπόν από, την, από το διάλειμμα που θα πάμε σε λίγο, θα πούμε λίγο το τι γίνεται με τις αγορές γενικά, γιατί θα δείτε λίγο τις αντιστοιχίες Αμερική, Κίνα, Ιαπωνία, Ευρώπη και πού στοχεύουν οι εταιρείες και τι αγοράζει ο κόσμος πέρα από αυτή εδώ τη μικρή χώρα που είμαστε εμείς. Είπαμε, οι εταιρείες βγάζουν σύμφωνα με τις μεγάλες αγορές. Θα δείτε ποιες είναι οι μεγάλες αγορές και τι έχουν πουληθεί σε άλλες αγορές και θα το δείτε σε αντιστοιχεία σε σχέση με τα δικά μας τα αυτοκίνητα. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για τα μεγάλα, έτσι, μιλάμε για τα μικρά. Τι παίρνουμε εμείς, τι παίρνει ο υπόλοιπος κόσμος. Έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα το πούμε αυτό και φυσικά, έτσι λίγο να μπούμε στο σωστό το δρόμο για το πώς πρέπει να επιλέγουμε και εμείς αυτοκίνητο, είτε καινούργιο είτε μεταχειρισμένο, αν και υπάρχουν κάποια θεματάκια, γιατί εκεί που λέγαμε, ήταν πολύ μάλλον που έλεγαν ότι να πάρουμε ένα μεταχειρισμένο πενταετίας γιατί συμφέρει, ναι, από θέμα χρημάτων και όλα αυτά συμφέρει πλέον αρκετά, αλλά είναι κάποια θέματα τα οποία φρενάρουν την αγορά μεταχειρισμένου και αρχίζουν να σας στρέφουν στην αγορά καινούργιο αυτοκινήτου και ίσως αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Θα καταλάβετε μετά το διάλειμμα το τι εννοώ. Εδώ είμαστε, μπήκαμε λίγο δυνατά, έτσι στην τελευταία ώρα της εκπομπής και έτσι θα πάμε μέχρι τις 11, έτσι λίγο πιο δυνατά, έτσι να ξυπνάμε λιγάκι. Και είπαμε να ξυπνάμε λιγάκι γιατί μόλις άρχισε πάλι αυτός ο χιονιάς σε εισαγωγικά και όλα εδώ και όλα αυτά, αρχίζαν λίγο, τους βλέπω όλοι στο δρόμο λίγο κάπως. Έτσι λίγο να ξυπνάμε. Δεν έχουμε δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα ότι να είναι ο δρόμος έτσι και το χιόνι και όλα αυτά. Εδώ. Οδηγούμε όμορφα. Πηγαίνουμε καλά και με ασφάλεια. Έτσι, αν θα γίνει κάτι, δεν σε πειτηρία γιατί είχε βροχή και χιόνι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο χορηγούς της εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Όσοι και όσες, έτσι, να τα λέμε. Λοιπόν, Tetrabyte, παπάφι 91 και στο tetrabyte.gr. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, έτσι, ήδη έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο από εδώ, από την εκπομπή Safety Car, αλλά και γενικότερα του Libero 107,4, εκεί ο Τάσος Δημητριάδης, δίνοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λάπτοπ καινούργιους και πλήρης ανακατασκευής στις χαμηλότερες τιμές, οθόνες, περιφερειακά, τα πάντα όλα, σέρβις για υπολογιστές. Έτσι, το πηγαίνετε ρημάδι και το παίρνετε τουρμπισμένο. Φοβερή δουλειά. Μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο στο 23 15 50 60 56. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι να πάτε εκεί, παπάφε 91. Και αν θα πάτε εκεί, σίγουρα θα φύγετε με κάτι από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η εκπομπή όμως θέλει ενέργεια. Και ενέργεια παίρνουμε με την τροφή. Και τι καλύτερο από την πιο υπέροχη και λαχταριστή πίτσα της πόλης. Με την καλύτερη ιταλική ζύμη, πραγματικά εκεί στο West Saloon ο Ανδρέας κάνει υπέροχες πίτσες. Βασιλέως Γεωργίου 39 στο Φάληρο, παίρνετε τηλέφωνο ή πηγαίνετε από εκεί, έτσι τρώτε τα καλύτερα. Και όχι μόνο πίτσα, καλτσόνε, μπέργκερ, σαλάτες, τα πάντα όλα. 2-31-0-88-68-88, έτσι να το σημειώσετε. Για να πάρετε τηλεφωνάκι 2-31-088-68-88 και φυσικά κατεβάζοντας το app στο κινητό σας παίρνετε μείον 40% στην πρώτη σας παραγγελία και μείον 15% ισχύει για φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους, για πάντα εννοείται, γιατί είμαστε large εκεί στο West Saloon. Και αφού είπαμε και τους χορηγούς, έτσι μικρή ανάσα και πάμε λίγο στις αγορές. Η γνώμη μου, φίλε Φίλιππε, είναι να μην το πάρεις.
έτσι το λέω καθαρά και εξάστερα, δεν έχουμε, δεν ξέρω τώρα σε ποια περιοχή είσαι, αν είσαι εδώ στη δικιά μας την περιοχή και κανένα δυο τελευταίοι που ήταν λίγο έτσι καλοί στο να ασχολούνται με αυτά τα αυτοκίνητα, δεν. Πάρε κάτι λίγο πιο εμπορικό. Όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε έτσι να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά να μπαίνετε και στην κλήρωση, στο διαγωνισμό που έχουμε και θα κληρώσουμε 11 παρα 5, ένα τυχερό ή μία τυχερή για ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο Λουτράκι Αριδέας, εκεί στο Πόζαρ, στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό. Για να το κερδίσετε, να μπείτε στην κλήρωση, παίρνετε κινητό τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54 526. Έτσι, και 11 παραπέντε θα κάνουμε την κλήρωση. Εσείς που τρέχετε να πάτε στις δουλειές σας για να βάλετε να ακούσετε safety car, δεν χρειάζεται, έτσι, να χάσετε και λίγο από την εκπομπή, αρκεί να μην τρέχετε στους δρόμους. Έτσι, και θα είμαστε και εμείς επίοικοι μαζί σας. Λοιπόν, βγήκαν τα αποτελέσματα του 2018. Να ξέρετε ότι η νούμερο ένα αγορά στον κόσμο είναι η Κίνα. Νομίζω ότι πάνω κάτω το περιμένατε. 81 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα, έτσι, και επαγγελματικά πουλήθηκαν το 2018. Τα 28 εκατομμύρια Σωτήρη Δασκαλάκη στην Κίνα. 28 εκατομμύρια. 22 εκατομμύρια στην Ευρώπη σύνολο και 17 εκατομμύρια μόνο USA. Μόνο USA, μόνο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, και βλέπετε Βόρειος Αμερική 20, σχεδόν 21 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική και στη Νότια Αμερική 4 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά Βορείου με Νοτιού Αμερικής. 21 εκατομμύρια από τη μία, 4 από την άλλη. Και 10 εκατομμύρια έτσι στην Ασία πέρα από την Κίνα. Μόνο 5 εκατομμύρια στην Ιαπωνία. Το θέμα βέβαια δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τα SUV κυριάρχησαν παγκοσμίως με 36,4% SUV. Όλος ο κόσμος θα γυρίσει στο SUV. Εκεί πάει. Και εμείς εδώ, παραλίγο έτσι, είμαστε ακόμα στο hatchback. Ίσως ισορροπήσει τώρα το 2019 αυτή η μονομαχία, η άτυπη ανάμεσα στα hatchback και στα SUV, και η λογική λέει θα ισορροπήσει. Έτσι σιγά σιγά πάμε και εμείς προς τα εκεί. Τα hatchback μοντέλα ήταν στο 16,8 και μετά τα υπόλοιπα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον βέβαια, έτσι, είναι τα 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα πούλησε η Toyota πρώτη, Volkswagen 6.746.000, τρίτη η Ford με 5.329.000, τέταρτη η Honda με σχεδόν 5 εκατομμύρια και η Nissan με 4.750. Τις θέσεις συμπληρώνουν τις πρώτες 10 θέσεις, έτσι συμπληρώνουν, είπαμε, Toyota, Volkswagen, Ford, Honda, Nissan και μετά έχουμε Hyundai, Chevrolet, Suzuki, Kia και Mercedes, πρώτες 10 θέσεις. Από και κάτω είμαστε Renault, BMW, Audi, Mazda, Jeep, Peugeot, η Κινέζικη, η Geely, Fiat, Buick, Skoda, Mitsubishi, Subaru, Opel, Citroën και Baojun. Γιατί είπαμε, ο Κινέζος παίζει πάρα πολύ. Και επειδή οι Αμερικάνοι κάνουν την διαφορά, πρώτο μοντέλο το F-Series, το περιμέναμε, έτσι, 1.076.000 πωλήσεις, και δεύτερη Corolla με 934.000 πωλήσεις. Αυτό που δεν περιμέναμε και μας έκανε εντύπωση ήταν το Honda το Civic στην τρίτη θέση με 812.000 πωλήσεις και RAV4. Και από εκεί πέρα X-Trail, CR-V, Golf, Passat και πάει λέγοντας. Και αυτό που λέγαμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 1.261.000 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, αύξηση 74% με τα περισσότερα φυσικά να πουλήθηκαν στην Κίνα, αμέσως μετά Αμερική και μετά Νορβηγία
Γερμανία, Γαλλία. Η Νορβηγία εκεί πραγματικά. Έτσι. Μόνο ηλεκτρικό σε λίγο θα έχουν. Εκεί λοιπόν στην Αμερική, αφού έτσι, είπαμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, και όσο να είναι, όταν λέει κάτι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, πρέπει να το βλέπουμε και εμείς να το υπολογίζουμε. Υπάρχει λοιπόν έτσι, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ιστορία 80 ετών, η Consumer Reports, η οποία έτσι είναι, είπαμε, μη κερδοσκοπικός, δεν στηρίζεται στις διαφημίσεις και αγοράζει αυτοκίνητα αλλά και άλλα προϊόντα έτσι, που δοκιμάζει. Δεν είναι δημοσιογραφικά τα αυτοκίνητα, είναι, έτσι, είναι κανονικά, απλά αυτοκίνητα, ούτε να πεις ότι είναι κάτι πολύ φορτωμένα ή όλα αυτά. Αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός λοιπόν έχει στόχο, ως στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά, με τους Αμερικάνους να δείχνουν ιδιαίτερη σημασία στο τι προτείνει και στο τι δεν προτείνει το Consumer Reports για αγορά. Έτσι λοιπόν έβγαλε και φέτος, κατέληξε έτσι, δημιούργησε έναν πίνακα που υπολόγισε την γενική βαθμολογία, τη βαθμολογία της δοκιμής, την προβλεπόμενη αξιοπιστία κάθε μοντέλου μάρκας και παρουσιάζει έναν μέσο όρο όλων αυτών των βαθμολογιών ανά εταιρεία για να δημιουργήσει την Brand Report Card, συνυπολογίζοντας επιδόσεις του αυτοκινήτου, μάρκας, αξιοπιστία, ασφάλεια. Και φυσικά για να μπεις μέσα σε αυτόν τον πίνακα, για να είναι μια εταιρεία μέσα, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 μοντέλα για να μπορέσει να συμπεριληφθεί. Έτσι, γι' αυτό εξαιρέθηκαν και οι Maserati με την Smart. Η συνολική βαθμολογία του αυτοκινήτου καταρτίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η βαθμολογία που πήρε τη δοκιμή, τη μέση κατανάλωση, η αξιοπιστία, η ικανοποίηση πελατών, ασφάλεια, τις δοκιμές, και έτσι βγαίνει μια βαθμολογία. Και πάμε λοιπόν έτσι να δούμε τι έχουν βγάλει αυτοί οι Αμερικάνοι. Ψηλά ψηλά λοιπόν στην λίστα φιγουράρι Subaru με 81 βαθμούς που πήρε την πρωτιά από την Genesis που είχε και αυτή, έχει 80 βαθμούς πλέον. Τρίτη η Porsche, τέταρτη η Audi, πέμπτη η Lexus, έκτη η Mazda, η Mazda η οποία δεν έχει στην Ελλάδα έτσι. Αλλά κάτι μας λέει ότι έτσι, ακούμε μια φωνή ότι κάτι πάει να γίνει, μακάρι. 7η η BMW, 8η η Lincoln, 9η η Toyota, 10η η Hyundai. Και μετά έχουμε Volkswagen, Kia, Honda, Infiniti, Mini, Acura, Mercedes, Buick, Tesla, Ford, Nissan στις πρώτες 20 θέσεις. Και στις χειρότερες 5 θέσεις βάζουν την Jeep, τη Mitsubishi, την Land Rover, Jaguar και την Fiat. Αυτά βάζει έτσι, Consumer Reports. Βγάζει και κάποια αυτοκίνητα ως καλύτερα. Βγάζει και κάποια μοντέλα ως χειρότερα. Να πούμε λίγο τα καλύτερα. Τι να πούμε εδώ. Είναι κάποια μοντέλα τα οποία δεν έρχονται καν. Δηλαδή το Toyota το Camry ας πούμε, που δεν έρχεται στην Ελλάδα. Το Audi το A4, το Hyundai το Kona, το Yaris. Η BMW η X5. Το Toyota Prius, Subaru Forester και το Ford F150. Αυτά είναι τα καλύτερα σε ικανοποίηση πελατών. Και μια τελευταία έτσι από την Αμερική, για να την κλείσουμε αυτή την Αμερική, γιατί έχει αρχίσει να μας κουράζει λίγο εκεί πέρα η Αμερική, και ειδικά εδώ ο μεγάλος πλανητάρχης, ο Τραμπ, που απειλεί για επιβολή 25% δασμών στις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για τους Γερμανούς. Ο Τραμπ σε χθεσινές δηλώσεις απείλησε για ακόμα μια φορά στην Ευρώπη, την Ευρώπη πως θα επιβάλλει επιπρόσθετους τελωνιακούς δασμούς στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα αν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες δεν καταλήξουν σε νέα εμπορική συμφωνία. Έτσι και κάπου έχουν και λίγο δίκιο, γιατί έρχονται πιο ακριβά τα αμερικάνικα. Έτσι να τα λέμε αυτά. Σήμερα λέει είπα επιβάλλουν 2,5%, θα το κάνει 25%. Γιατί όχι, μια χαρά. Λοιπόν, άλλη μια φορά διαγωνισμός. Παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένας, μία, τυχερός, τυχερή
Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας του φίλου μας Τάκη του Λιούγα. Εκεί να πάτε, να χαλαρώσετε, να περάσετε όμορφα, να κάνετε τα λουτρά σας. Έτσι, και στην τελική, τι θα πληρώσετε? Ένα καύσιμο θα πληρώσετε. Τίποτα. Λοιπόν, 11 παρα 5 η κλήρωση. Συνεχίστε, FM κενό, όνομα και επώνυμο, αποστολή στο 54526. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε λίγο να δούμε πώς επιλέγουμε αυτοκίνητο. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής Safety Car. Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, χωρίς Τάσο Κοτσάνη σήμερα, ο οποίος θα μας πει το άλλο Σάββατο. Έτσι, εδώ θα έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη και πλήρη αναφορά το που πήγε, τι έκανε, τι οδήγησε, τι μας έφερε. Έτσι, τι να κάνουμε. Έτσι, βλέπεις τα καλά. Σε αυτά να τα θυμόμαστε, έτσι. Άμα θα αρχίσει λίγο και θα καλοκαιριάζει και θα παίρνουν οι καλοκαιρινοί τύποι άδεια και οι βουνίσκοι θα μένουν πίσω, έτσι να έχετε να με δικαιολογείτε μετά. Λοιπόν, αρκετή κινητικότητα βλέπω εδώ στα μηνύματα. Να πάμε να πούμε άλλη μια φορά τον διαγωνισμό και να είναι και η τελευταία, γιατί σε 15 λεπτά θα κάνω την κλήρωση. Παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό, στο Λουτράκι Αριδέας. Να πάτε έτσι να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε. Ένας τυχερός, μία τυχερή, 11 παρα 5, παίρνει αυτό το δώρο και είπαμε ότι δεν χρειάζεται να πάτε άμεσα, πάτε και όλο τον Μάρτιο ή όλο τον Απρίλιο. Το όνομά σας θα υπάρχει εκεί. Τι θέλετε άλλο? Πρωινό, γεύμα και το γεύμα ό,τι ώρα θέλετε. Τι θέλετε άλλο? Τέτοια δώρα πουθενά, να ξέρετε. Πάμε λίγο να δούμε δύο πραγματάκια για το... γιατί ήδη οι αγορές... η αγορά πήγε πολύ καλύτερα το 2018. Οι ειδικοί λένε ότι και το 2019 θα πάει πάνω από τις 100.000. Βέβαια, σε αυτό θα παίξει ρόλο και το πότε θα γίνουν εκλογές. Έτσι, γιατί αν θα γίνουν, ας πούμε, τον Μάιο... λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μου το μυαλό, ότι μπορεί εκεί πέρα να κοπεί λίγο όλο αυτό. Δηλαδή το να πάει κάποιος να πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ίσως λίγο να κοντοσταθεί. Βέβαια θα μείνουν οι τελευταίοι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος που συνήθως φορτσάρει η αγορά. Οπότε... ίσως ναι, εκεί μπορώ να πάμε καλύτερα. Αν είναι όμως να πάει τον Οκτώβριο, τότε τα πράγματα έτσι λίγο θα είναι δύσκολα με την αγορά. Θα τα δούμε. Το θέμα είναι ότι η αγορά είναι εδώ. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Αυτοκίνητο. Ξέρουμε να διαλέξουμε ή δεν ξέρουμε να διαλέξουμε? Είναι αυτό το θέμα μας. Γιατί πολλές φορές έρχονται πολλά τα μηνύματα στην ομάδα Safety Car... και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν λίγα χιλιόμετρα να θέλουν να πάρουν δίζελ. Ή ανθρώπους, ας πούμε, που χρειάζονται χώρους να πάνε να πάρουν ένα μικρότερο αυτοκίνητο και σου λέει εντάξει, μόλις θα τα χωρέσω. Ή ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βολευτούν με άλλα κυβικά ή μπορούν να βολευτούν με άλλους χώρους και να θέλουν να ξεφύγουν πάρα πολύ, να πάνε να πάρουν το κάτι μεγαλύτερο. Είναι πολύ καλό και πολύ θετικό το γεγονός ότι πλέον δεν έχουμε κακά αυτοκίνητα. Έχουμε καλά αυτοκίνητα. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι έχουμε πολύ ασφαλή αυτοκίνητα. Δύσκολα θα βρείτε αυτοκίνητο το οποίο δεν θα είστε ασφαλείς όταν θα κινήσετε. Είναι καλό ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές πλέον. Παλιότερα θυμάστε, θέλατε να πάρετε ένα σεντάν, κοιτούσατε και υπήρχε, ας πούμε, το τάδε ποσό, κοιτούσατε τρεις επιλογές, τέσσερις. Τώρα έχουμε 13-14 επιλογές. Υπάρχει ένα θέμα με τις εγγυήσεις, ας πούμε, που πολλές εταιρείες παίζουν πολύ καλύτερα, με πολύ μεγαλύτερες εγγυήσεις και άλλες με μικρότερες εγγυήσεις. Για το θέμα αξιοπιστίας, επειδή τα βλέπετε κι εσείς, έτσι δεν είναι κάτι που το λέμε μόνο εμείς, βλέπετε ότι πολλές ανακλήσεις τελευταία, βλέπετε ότι υπάρχουν θεματάκια
Και είπαμε ότι είναι αυτό. Μπαίνουν πάρα πολλές τεχνολογίες μέσα στο αυτοκίνητο και δεν γίνεται, θα ήταν αδύνατο το να μην είχαμε κάποια θεματάκια αξιοπιστίας. Βέβαια, αλλού είναι λίγο πιο μεγάλα, αλλού είναι πιο μικρά. Είπαμε ότι είναι όπως τα κινητά. Είχαμε τα κινητά που ήταν σαν παντόφλες κάποτε και τα κρατούσε 5 χρόνια. Τώρα έχεις αυτά τα κινητά που κάνεις τα πάντα, τα κρατάς ένα χρόνο. Περίπου κάπως έτσι είναι. Περίπου κάπως έτσι. Και φυσικά οι εταιρείες δεν σου βγάζουν αυτοκίνητο πλέον. Άσχετα αν θα αντέξεις σαν λαμαρίνες, έτσι. Αλλά δεν θα σου βγάλει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το έχεις εσύ για 15 και 20 χρόνια. Σου βγάλει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα κάνεις τη δουλίτσα σου 5 χρόνια, 7 χρόνια. Εκεί μετά θα τα αλλάξεις, θα πάρεις ένα πιο καινούριο. Ακόμα πιο ασφαλές, με ακόμα περισσότερες τεχνολογίες. Αυτό είναι το σκεπτικό των εταιριών. Δεν είναι το σκεπτικό ότι πήγαμε στην Ελλάδα και δώσαμε ένα αυτοκίνητο και πρέπει να το έχει 20 χρόνια. Εντάξει, εμείς έχουμε φτάσει τώρα τα 15 χρόνια εδώ. Και καλό είναι να μην πάμε παραπάνω από 15 χρόνια. Καλό θα είναι, ας πούμε, να σκεφτούν λίγο αυτή η κυβέρνηση, ή αν δεν έχουμε αυτή την κυβέρνηση, λίγο έχουμε άλλη κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έτσι, καλό θα είναι να κάτσουν λίγο να σκεφτούν τι τρόπους θα βάλουμε ώστε να μπορέσει ο Έλληνας να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και να αναζωογονηθεί και η αγορά αυτή, η οποία πραγματικά έχει ανάγκη. Γιατί ξέρετε, έτσι τα χρόνια της κρίσης, πόσοι άνθρωποι απολύθηκαν από τις δουλειές που ήταν στον χώρο του αυτοκινήτου. Οπότε όσο περισσότερες πωλήσεις, τόσο και καλύτερα. Από εκεί και πέρα, είπαμε, είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε λύσει τα θέματα αξιοπιστίας. Έχουμε λύσει το θέμα ασφάλειας. Κάποτε θυμάστε ότι πέραμε αυτοκίνητο, κάποιοι είχαν εδώ δίνει βάση, δίνανε μόνο βάση στο ποιο είναι πιο ασφαλές. Ή αυτό που νομίζαν ότι είναι πιο ασφαλές, γιατί ακούγαμε πολλές φορές το «Α, να πάρω αυτό που είναι πιο ψηλό, άρα είναι πιο ασφαλές». Εντάξει, ακούγαμε πολλά τέτοια. Να πάρω αυτό γιατί αυτό έχει αερόσακους. Ναι, εντάξει. Μπορεί να ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε αερόσακους και δύο αερόσακους και από εκεί και πέρα να είχε άλλα θέματα. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Είπαμε, έχουμε την ασφάλεια σίγουρη. Έχουμε την αξιοπιστία. Αυτή που είναι, αυτή είναι σχεδόν παντού. Όποιοι φοβούνται εκεί, έχει εταιρείες μεγαλύτερη εγγύηση, έχει εταιρείες με μικρότερη εγγύηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό το δείτε εκεί. Από εκεί και πέρα, από θέματα επιδόσεων, οικονομίας και όλα αυτά, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει ότι πάνω κάτω πάλι έτσι είμαστε, κινούμαστε στα ίδια πλαίσια. Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν βγάλει κάποια πολύ ωραία μοτέρ, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ οικονομικά. Ειδικά σε διζελοκινητήρες είδαμε πάρα πολύ οικονομικά αυτοκίνητα. Της βενζίνης, επειδή τα περισσότερα γίνανε έτσι τουρμπάκια, είτε τρικύλινδρα είτε όχι, είμαστε περίπου στο ίδιο φάσμα. Δηλαδή δύσκολα θα υπάρχουν αυτές οι καταναλώσεις. Με παλιότερα έπαιρνες ένα αυτοκίνητο τάδε προέλευσης, σου έκαιγε έτσι, 1600 κυβικά, σου έκαιγε 6 λίτρα. Έπαιρνες ένα άλλο αυτοκίνητο άλλης προέλευσης, σου έκαιγε 9 λίτρα. Και με το πέρασμα του χρόνου αυξανόντουσαν οι καταναλώσεις και όλα αυτά. Οπότε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την βενζίνη, είμαστε σχεδόν κοντά όλοι. Από εκεί και πέρα, αφού έχουμε όλα σχεδόν παρόμοια, για την εμφάνιση τι να μιλήσουμε. Τώρα δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε φτάσει 2019, δύσκολα θα βρεις άσχημο αυτοκίνητο. Ναι, θα βρεις αμφιλεγόμενο αυτοκίνητο. Είναι κάποια αυτοκίνητα οποία τα βλέπεις και λες τώρα, μάλλον άλλοι τα αγαπάνε και άλλοι τα μισούν. Εμείς θα πάμε στα νορμάλ αυτοκίνητα. Τα νορμάλ αυτοκίνητα πάντα, έτσι, τελευταία χρόνια τουλάχιστον σχεδιαστικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Κοιτάζουμε τους χώρους. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο, γιατί και από οδική συμπεριφορά είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε αυτές τις τεράστιες διαφορές που παίρναμε τότε ένα μοντέλο. Μπαίναμε με 120 χιλιόμετρα σε μία στροφή και ήμασταν άνετα και έπρεπε ένα άλλο μοντέλο
παρόμοιας, στην ίδια κατηγορία και πρέπει να κάνεις το σταυρό τρεις φορές για να μπεις με 120, αυτά πάνε. Πλέον τα αυτοκίνητα τα καινούργια για τον μέσο οδηγό είναι αρκετά πάνω από τις δυνατότητές του. Οπότε και εκεί είμαστε καλυμμένοι. Αυτό λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο και λέμε το τι πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε κάποια βασικά. Δεν πάμε να πάρουμε diesel, ας πούμε, όταν κάνουμε 6.000 και 7.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Ένα αυτό. Δεύτερο, χώρους. Μην πάρετε κάτι που θα σας φανεί μετά πάρα πολύ μικρό. Ή και αντίθετα, μην πάρετε κάτι το οποίο θα σας φανεί πάρα πολύ μεγάλο και δίνετε άσκοπα λεφτά μετά, έτσι, σε περισσότερη κατανάλωση ή είναι πολύ πιο μεγάλο από τα κυβικά που μπορούσατε να υποστηρίξετε και δίνετε περισσότερα λεφτά σε άλλα πράγματα, σε σέρφες, ασφάλειες και όλα αυτά. Και από εκεί και ύστερα, το αυτοκίνητο καλό είναι, έτσι, δηλαδή υπάρχουν κινητήρες και κινητήρες, καλό είναι να υπάρχει το κάτι της παραπάνω στον γκάζι. Ειδικά στις καινούργιες εκδοχές των αυτοκινήτων, να ξέρετε ότι το λίγα παραπάνω άλογα, έτσι, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις καλό και στην κατανάλωση. Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις ήταν έτσι. Τώρα είμαστε εδώ. Και καλό είναι να το έχεις. Ας το έχεις το ποδαράκι σου, θα χρειαστείς μια προσπέραση, θα χρειαστείς κάτι οτιδήποτε, καλό είναι να το έχεις. Μεγάλη προσοχή επίσης, όταν θα πάτε, επειδή είναι πολύ δελεαστικά τα πράγματα, ξεκινάτε με 15.000 στην τσέπη. Προσέξτε το πάρα πολύ καλά. Το πώς αρχίζουν τα πακέτα και από 15, αν βάλεις αυτό το πακέτο πάει 17 και αν βάλεις αυτό το πακέτο πάει 19, ούτε παίρνετε χαμπάρι. Αν είστε διατεθειμένοι να το κάνετε, ξανακάντε μια αναπροσαρμογή το τι λεφτά θα δώσετε και μπορείτε να δείτε και άλλα αυτοκίνητα σε όχι τόσο φορτωμένη έκδοση, το οποίο όμως θα πάρετε πολύ περισσότερο αυτοκίνητο. Είναι και αυτό. Επίσης, έτσι, και νομίζω ότι ένα από τα τελευταία, θα κοιτάξετε να κάνετε όποιο αυτοκίνητο και να πάρετε, θα κοιτάξετε ή όπου θα καταλήξετε σε 1, 2, 3 αυτοκίνητα, καταρχήν θα πρέπει να καταλήξετε σε 2 και σε 3 αυτοκίνητα. Έτσι δεν θα πάτε καρφωμένοι ότι αυτό είχα, αυτό θα ξαναπάρω. Γιατί μπορείτε να βρεθείτε προεκπλήξεων το τι είχατε με το ξαναπάρετε το ίδιο στην καινούργια του, στην καινούργια του εκδοχή. Θα πάτε και θα δοκιμάσετε και 2 και 3 αυτοκίνητα test drive οπωσδήποτε. Κάποιος που φεύγει από ένα αυτοκίνητο πάνω της δεκαετίας και μπαίνει σε ένα καινούριο τώρα, του φαίνεται λες και μπήκε σε ό,τι καλύτερο έχει οδηγήσει ποτέ στον κόσμο. Και όχι άδικα. Δύσκολα θα βρείτε διαφορές μεταξύ καινούργιων αυτοκινήτων. Πιστέψτε μας, εμείς που μπαίνουμε από αυτοκίνητα σε αυτοκίνητα σε αυτοκίνητα, τα ψάχνουμε εξονυχιστικά για να βρούμε μικροδιαφορές. Αυτές όμως οι μικροδιαφορές είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας κάνουν, έτσι, αύριο μεθαύριο, την διαφορά στο αν πήρατε σωστή απόφαση ή αν πήρατε χάλια απόφαση. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω, να πάρουμε μια ανάσα, έτσι, και να πάμε και στον διαγωνισμό σιγά σιγά. Λοιπόν, εντάξει, ωραίες είναι οι ανάσες αυτές τις ημέρες, μουσική. Να πούμε λίγο τους χορηγούς της εκπομπής Safety Car. Αμέσως μετά να κάνουμε τον διαγωνισμό και να κλείνουμε σιγά σιγά για να έρχεται εδώ ο Γιώργος Συρίγος. Χορηγή λοιπόν, West Saloon, Βασιλέος Γεωργίου 39, στο Φάλιρο, 2-31-0-88-68-88. Παίρνετε τηλέφωνο και η καλύτερη πίτσα της πόλης έρχεται στο χώρο σας. Μπαίνετε μέσα φυσικά και στο West Saloon και κατεβάζετε και το app στο κινητό σας και παίρνετε μείον 40% στην πρώτη παραγγελία και φυσικά μείον 15% για φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους. West Saloon, πραγματικά εκεί ο Ανδρέας κάνει μαγείες. Και φυσικά Tetrabyte, Παπάφι 91, στον φίλο μας τον Τάστο Δημητριάδη εκεί, 23-15-50-60-56 και στο tetrabyte.gr. Μπαίνετε, βλέπετε τιμές από καινούργιους υπολογιστές,
αλλά και πλήρης ανακατασκευής, χαμηλότερες τιμές, οθόνες, όλα τα περιφερειακά, τα πάντα έτοιμο παράδοτα. Λοιπόν, να πάρουμε μισή ανάσα και πάμε για το διαγωνισμό. Λοιπόν, να πούμε ότι... Κύριε Συρίγο, καλημέρα σας. Γιώργος Συρίγος, ο ένας, ο μοναδικός. Τι κάνεις? Με το χιονιά έχεις κανένα πρόβλημα, τίποτα? Μένω πολύ κοντά, πήρα την κατηφόρα, σιγά σιγά, προσεκτικά, χιονίζει, δεν είναι παγωμένο μέσα στην πόλη, αυτό είναι το ευχάριστο ακόμα. Ελπίζω να είναι ένας καιρός Φεβρουαρίσιος που θα φύγει γρήγορα. Άντε, να τελειώνει. Να φεύγει. Να λίγο να... Τα λέμε μεταξύ μας. Φτάνει τόσο. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Ναι, αλλά χειμώνιασε πάλι, τι θα γίνει? Φλεβάριασε. Πες μου ένα νομεράκι από το 1 στο 29, έτσι να στείλουμε ένα διημεράκι στο Πόζαρ. Να δώσουμε μια ευκαιρία στον τελευταίο και τυχερό που λένε το 29. Ωραιότατα. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Συρίγος μίλησε. Τελευταίος δεν είναι τελευταίος, είναι τελευταία είναι η Στεφανία Μυριώτη. Φίλη Στεφανία Μυριώτη. Έτσι, λέοντος Σοφού 18, μάλλον θα σε πάρει τηλέφωνο η Μαριλής αν δεν ακούσει την εκπομπή. Αν ακούσει την εκπομπή, θα δώσουμε εμείς το όνομά σου στο ξενοδοχείο, στο παραδοσιακό, στο Λουτράκι Αριδέας. Έτσι, και θα συνεννοηθείς πότε μπορείς να πας να κάνεις το δώρο σου. Οι υπόλοιποι, ξέρετε παιδιά, ότι θα έχουμε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε και θα μοιράζουμε. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής. Με τον δικό του τρόπο θα σας εξηγήσει τα πάντα, έτσι, για την επικαιρότητα αθλητική και εμείς, μιας και έχουμε και ντέρμπι στην πόλη, από ό,τι ξέρω, Σωτήρη Δασκαλάκη, έχουμε ντέρμπι. Ντέρμπι δεν έχουμε. Δεν τα ξέρω εγώ, ρε φίλε, τώρα αυτά τι να κάνω, είμαστε αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτά από Μάνα Γνωστόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκύριακο. Γεια σας.